λεπτά να απαντήσω. Ναι, να απαντήσεις. Γιατί μάλλον έχουν ξεφύγει ορισμένοι γιατί δεν ξέρουν τι λένε. Yeah. Καταρχήν, εγώ την Τρίτη που μίλησα δεν έχω αναφερθεί ούτε σε ονόματα, ούτε σε συνδέσμους, ούτε σε τίποτα. Βγήκα, είπα τη γνώμη μου. Αν δεν αρέσει σε μερικούς, δεν με ενδιαφέρει και καθόλου και θα βάλω τη γάτα μου να κλαίει. Δεν σε νοιάζει γάτα. Ναι, η γάτα. Για τον κύριο Μάνο που γύρισε και είπε ότι δεν με συγχωρεί και δεν με κάνει, καταρχήν ο μόνος που με συγχωρεί είναι ο Θεός. Από εκεί και πέρα, αν δεν έχει την κριτική ο κύριος Μάνος, και επειδή δεν θα πηγαίνουν όλοι με τα λεγόμενα του κύριου Μάνου, μάλιστα, να κλείσω ραδιόφωνο όταν μιλάω εγώ. Ωραίος. Αν ο κύριος Μάνος, ναι, είναι τόσο πολύ πορωμένος, ναι, και δεν βλέπει μπροστά του τι γίνεται, ναι, και αν του αρέσει να τρώει τεσσάρες και πεντάρες, oh, και να μην φύγουμε εμείς τον προπονητή, τον οποίο θα έπρεπε να έχει βγει μέχρι τώρα, ναι, δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ. Τέλειος. Απλά εγώ ταυτόχρονα μπορώ, αν θέλω, να κάνω και λάντζα και babysitting και να μιλάω στο τηλέφωνο. Αν θέλει να συνεχιστεί αυτή η κόντρα. Κλείνω εδώ πέρα και δεν το συνεχίζω άλλο. Ωραίος. Για τον κάθε κύριο Μάνο, έτσι. Τελείωσε. Λοιπόν, για μένα προσωπικά θα έπρεπε να έχει φύγει ο Βαδόπουλος. Πρώτον. Δεύτερον, θα έπρεπε να έχει φύγει και ο Μπουλούτ. Από εκεί και πέρα δεν με ενδιαφέρει το κύπελο. Ήδη η ομάδα είναι πτώμα στο πρωτάθλημα. Ναι. Και αν θα παίξει κύπελο, πιστεύω θα σέβεται. Ωραία. Λοιπόν, αν ορισμένους αυτά που λέω τα ενοχλούνται με αυτά που λέω, ο καθένας έχει δική του άποψη. Τέλειος. Δεν μπορώ να συμφωνούμε όλοι τα λεγόμενα. Ω, δε τι, δε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Ωραία. Παρακαλώ. Καλημέρα, ναι.